Ήταν για σας, παιδιά. Ευχαριστούμε ένα πολύ. Κλείσμα από τις Σέρες. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για την υπηρεσία σας. Να είστε καλά. Η δύναμη ανήκει στο φυλάκιο. Η δύναμη του φυλακίου είναι 4 άτομα συνέχεια. Εδώ πέρα 23 ώρες. Δεν αλλάζει αυτό. 4 άτομα, 2 μπροστά, 2 πίσω. Είναι, η Σκοπιά είναι 2 ώρες, 4 ώρες, πώς πάει. 3 ώρες. 3 ώρες. Και αλλάζει ένα και το βράδυ. Και το βράδυ. Αλλάζει η Σκοπιά εδώ πέρα 3 ώρες. Και είναι οι περισσότεροι εδώ πέρα, έχουν κάτι χρόνια μάλιστα, οι Σκοπιοί εδώ πέρα. Από πότε είσαι εδώ πέρα, μπαίνεις σε υπηρεσία Σκοπού? Από το καλοκαίρι του 2009. Είναι δηλαδή πάρα πολλά χρόνια, οπότε γνωρίζουν εδώ πέρα. Γνωρίζουν. Να αντιμετωπίσουν διάφορα περιστατικά τα οποία μπορούν να συμβούν απρόβλεπτα, γιατί είναι μια πολύ ιδιαίτερη υπηρεσία εδώ πέρα. Οι πολιτικοί δεν είναι να δημιουργούν προβλήματα, είναι να τα λύνουν. Αν ερχόμαστε και εμείς εδώ, έχετε τόση δουλειά και σας ενοχλούμε, δεν κάνουμε δουλειά. Εμείς αυτό που έπρεπε να κάνουμε το κάναμε. Είμαστε ευχαριστημένοι. Είδαμε ότι λειτουργείτε, είσαστε παρόντες. Ξέρω τα προβλήματα του με έχει ενημερώσει. Πήγαμε και στο φυλάκιο, πήγαμε και στην γέφυρα, όλα καλά. Η κίνηση είναι πάρα πολύ αυξημένη φέτος το καλοκαίρι. Είμαστε 20% πάνω από ό,τι πέρυσι. Οι εγκαταστάσεις μας έχουν ολοκληρώσει το γεγονός. Είναι οριακά, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Πριν από 13 χρόνια ο θείος σας εξήγηλε σε αυτό το τελωνείο εδώ, καινούργιο τελωνείο. 35 εκατομμύρια. Ναι, περάσαν 13 χρόνια. Δεν έγινε τίποτα. Ναι. Λοιπόν, πόσα χρόνια είστε εδώ? Εγώ είμαι 4 χρόνια. Δύο εισόδους έχουμε εμεί. Έχουμε 4 φορίδες στην είσοδο και 3 φορίδες στην έξοδο. Αυτή είναι που έχουμε. Θέλουμε προσωπικό τόσο το τελωνείο όσο και η αστυνομία. Δεν είναι καλή εικόνα. Τα δικαστήρια δεν είναι καλή εικόνα. Δεν μας περιποιεί τιμή. Άρα μπήκαμε κάτω από την ομπρέλα. Ακριβώς. Μια τεράστια πολυεθνική εταιρεία. Και αυτό προκάλεσε και τις επισκέψεις όπως και χθες, έτσι όλο το κλειπάκι της πρεσβείας. Γιατί είχατε το αναπτυξιακό συνέδριο. Ακριβώς, ακριβώς. Και ήρθαν στην εταιρεία, τους ξεναγήσαμε, τα είδαμε μέσα. Είμαστε ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο στις εσχατιές της χώρας και προσπαθούμε να κάνουμε ένα ποιοτικό μεταπτυχιακό με 2.500 για 2 χρόνια δίδακτρα. Δεν πληρώνονται οι συνάδελφοι, κανείς από εμάς, από το τμήμα, προκειμένου να πληρώνουμε ανθρώπους που έρχονται από έξω, έτσι ώστε να κρατήσουμε την ποιότητα για τους ανθρώπους που βρίσκονται στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και δεν μπορούν να πάνε στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη να κάνουν μεταπτυχιακό. Βεβαίως, ο κύριος Γαβρόγλου μου είπε ότι αν δεν μπορείτε μόνοι σας, τα μέλη από το τμήματος, ας μην κάνετε μεταπτυχιακό. Η Νέα Δημοκρατία είχε σαφή θέση. Από εδώ που έχει ανάγκη, στη Θεσσαλονίκη. Η Νέα Δημοκρατία. Σαν διδασκαλείο πάντως. Είχαμε σαφή θέση υποστηρικτική, όπως ξεκίνησε από το νόμο του 2014. Είχετε προετοιμαστεί, είχατε εξέλθει τις κατάλληλες. Ήμασταν απόλυτα έτοιμοι. Ήσασταν απόλυτα έτοιμοι. Ξόδεψε το ελληνικό κράτος και το πανεπιστήμιο μας προς αυτή την κατεύθυνση της προετοιμασίας. Είχε καταρτήσει τη διδακτέα ύλη, είχατε εξεύρει τους διαλέκτες και νομίζω ότι ήμασταν έτοιμοι και, και αυτή τη στιγμή δέχτηκε το Πανεπιστήμιο και η Θράκη ένα κέριο πλήγμα, το οποίο έτσι το χαρακτηρίζω προσωπικά. Γιατί είχαμε κάνει όλες... Όμως δεν το αφήνουμε. Εμείς θα συνεχίσουμε να το αναδεικνύουμε την βουλευτική. Αυτό το περιμένουμε. Όχι πρέπει απλά να το συνεχίσουμε να το αναδεικνύουμε, αλλά όταν έρθουμε στα πράγματα να κάνουμε τα λόγια μας πράγματα. Ήμουν σαφής. Πιστεύουμε όχι στην ιδιωτική, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια μόνο, σε μη κρατικά πανεπιστήμια, τα οποία θα μπορέσουν κάτω από πολύ αυστηρά πλαίσια να ανταγωνιστούν και τα δημόσια πανεπιστήμια και αυτό να ανεβάσει το επίπεδο. Από εκεί και πέρα σας είπα, τα κίνητρα πρέπει να δώσουμε είναι στην περιφέρεια. Διότι αν δεν δώσουμε κίνητρα στην περιφέρεια, για ποια ανάπτυξη μιλάμε, όταν έχουμε 5 εκατομμύρια κατοίκους στην Αθήνα. Σας είπα και πριν ότι αυτό είναι δείγμα τριτοκοσμικής χώρας.